Είδαμε τις αντιδράσεις στην εκπαιδευτική κοινότητα. Πάμε τώρα να μιλήσουμε με τον κύριο Παύλο Χριστίδη, ο οποίος είναι εκπρόσωπος τύπου του κινήματος αλλαγής. Κύριε Χριστίδη, καλησπέρα σας από τα Γιάννενα. Καλησπέρα, κύριε Ντόκα. Λοιπόν, με την εκπαίδευση, με την παιδεία θα ξεκινήσουμε και τις αλλαγές κεραμέως που συζητώνται στη Βουλή αυτές τις μέρες. Ποια είναι η θέση του κινήματος αλλαγής, ιδίως για την πανεπιστημιακή αστυνομία που συναντά ισχυρές αντιδράσεις? Να ξεκινήσουμε με αυτό, θα πάμε και στις νέες βάσεις εισαγωγής. Κύριε Ντόκα, είναι η πανευρωπαϊκή πρωτοτυπία της Νέας Δημοκρατίας αυτό το σχέδιο. Δεν θα λύσει κανένα απολύτως ζήτημα και δεν είναι τυχαίο ότι Πριτάνης, φοιτητές, αστυνομικοί, ακόμα και πρώην Υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας είναι απέναντι σε κάτι το οποίο υπάρχει μόνο στην Τουρκία. Δεν υπάρχει πουθενά αλλού. Και εξηγούμε, δεν υπάρχει κανένας, ειδικά στο κίνημα αλλαγής, ο οποίος να μην στηρίζει την φύλαξη και την ασφάλεια των φοιτητών και των πανεπιστημίων. Είναι αυτονόητο το ότι πρέπει να ιδρυθεί ένα ειδικό σώμα με ευθύνη των Πριτάνεων και της Συγκλήτου, το οποίο θα αναφέρεται στον Πρίτανη και στη Συγκλήτο και που θα έχει αστική ευθύνη ο Πρίτανης εάν δεν το συγκαλεί για να αντιμετωπίζει ζητήματα ασφάλειας και φύλαξης των πανεπιστημίων. Αυτό όμως είναι άλλο. Η κάρτα εισόδου είναι κάτι διαφορετικό σε σχέση με αυτό το οποίο επιχειρεί να κάνει η Νέα Δημοκρατία, η οποία θυμίζω ότι πριν 1,5 χρόνο κατήργησε το άσυλο, έχει 1,5 χρόνο στη διάθεσή της 18 μήνες για να αντιμετωπίσει όλα τα μεγάλα ζητήματα που αφορούν την ασφάλεια τριών πανεπιστημίων της χώρας. Είναι το ΕΚΠΑ, το MEP και το ΑΠΗ ΘΙΤΑ της στη Θεσσαλονίκη, και αντί να το κάνει αυτό, αφήνει τα πράγματα να φτάσουν στο μη παρέκει για να έρθει να ιδρύσει ένα σώμα του οποίου το κόστος είναι 20 εκατομμύρια ευρώ και το οποίο δεν θα λύσει ζητήματα. Μάλιστα. Εκτιμάτε ότι μπορεί να μείνει στα χαρτιά αυτό, γιατί προφανώς θα ψηφιστεί από την πλειοψηφία. Εκτιμάτε ότι θα μείνει στα χαρτιά, δεν θα εφαρμοστεί? Δεν μου αρέσει, κύριε Ντόκα, να υπάρχουν νόμοι στην πατρίδα μας. Δεν έχετε άδικο σε αυτό, αλλά συμβαίνει, ναι. Και ναι. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο σας λέω ότι νόμος αυτή τη στιγμή για να υπάρξει έλεγχος σε όποιον κάνει διακίνηση ναρκωτικών, σε όποιον εν πάση περιπτώσει εξυπηρετεί την παρανομία και την ανομία στα ελληνικά πανεπιστήμια, υπάρχει. Εάν έχει ευθύνη ο Πρίτανης που δεν καλεί την αστυνομία, πρέπει να διωχθεί ο Πρίτανης. Εδώ όμως, με το συγκεκριμένο νομοσχέδιο το οποίο κάνει η κυρία Κεραμέως, για πρώτη φορά υπάρχουν ευθύνες στους φοιτητές, για παράδειγμα, αλλά δεν υπάρχει στην ακαδημαϊκή κοινότητα αν ένας καθηγητής δεν κάνει με σωστό τρόπο τη δουλειά του όταν πρέπει να την κάνει. Όλες αυτές λοιπόν τις αντιλήψεις οποίες έχει η Νέα Δημοκρατία, τις αιμονές αν μου επιτρέπετε να πω, εμείς δεν τις υιοθετούμε. Και γι' αυτό καταθέσαμε μία πρόταση η οποία επί της ουσίας αντιγράφει την πρόταση την οποία έφερε η κυρία Διαμαντοπούλου και έμεινε ως γνωστή ως νόμος Διαμαντοπούλου το 2009. Είναι ένας νόμος, το 2011 με συγχωρείτε, είναι ένας νόμος ο οποίος ψηφίστηκε από 270 βουλευτές και αντιγράφει καλές πρακτικές από το εξωτερικό στο ζήτημα της φύλαξης των πανεπιστημίων. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα έπρεπε η κυβέρνηση να το υιοθετήσει. Αυτό έλεγαν οι κεντρώοι μέσα εισαγωγικά του κυρίου Μητσοτάκη πριν τις εκλογές του 2019. Άλλα πράγματα εφαρμόζουν τώρα, τα οποία, επιτρέψτε μου να πω, θα αποτύχουν. Και το λέμε σήμερα και θα φανεί το επόμενο χρονικό διάστημα. Πολλοί βλέπουν πίσω από τις νέες βάσεις εισαγωγής, κύριε εκπρόσωπε, μια προσπάθεια πρημοδότησης της ιδιωτικής παιδείας, της ιδιωτικής εκπαίδευσης από την κυβέρνηση. Βλέπετε το ίδιο, κάνετε την ίδια ανάλυση για τις νέες βάσεις εισαγωγής? Κοιτάξτε, υπάρχει ένα πολύ πετυχημένο σύνθημα το οποίο διάβασα σε παιδιά από αυτά τα οποία κατέβηκαν στις πορείες. Με 10.000 μόρια δεν μπαίνεις σε ένα πανεπιστήμιο, με 10.000 ευρώ μπαίνεις όμως. Και αυτό είναι ένα μήνυμα σκληρό, το οποίο πρέπει να μας προβληματίσει. Δεν υπάρχει κανένας από εμάς ο οποίος πιστεύει ότι δεν πρέπει να υπάρχει μια βάση ή ότι θα πρέπει εν πάση περιπτώσει με λευκές σκόλες να μπαίνει κάποιος στο πανεπιστήμιο. Είναι λάθος όμως η μάχη την οποία επιδιώκει να δώσει η κυβέρνηση. Αυτό το οποίο πρέπει εμείς
να δούμε είναι ο τρόπος με τον οποίο θα αναβαθμιστεί το πανεπιστήμιο μας, είναι ο τρόπος με τον οποίο θα αναβαθμιστεί το δημόσιο πανεπιστήμιο, η δημόσια παιδεία, ο τρόπος με τον οποίο κάθε άνθρωπος μας παρακολουθεί σήμερα από τον νομό Ιωαννίνων, από την Ήπειρο, που είναι η φτωχότερη περιοχή ή από τις φτωχότερες, εν πάση περιπτώσει, της Ευρώπης αυτή τη στιγμή, θα μπορεί να πιστεύει ότι μέσα από το δημόσιο σχολείο και πανεπιστήμιο θα αναβαθμίσει τη ζωή του και θα γίνει σπουδαίος και μεγάλος επιστήμονας, σαν τους δεκάδες, για να μην πω εκατοντάδες, που ανέδειξε η περιοχή σας όλες τις προηγούμενες δεκαετίες, προερχόμενους από τα δημόσια πανεπιστήμια της χώρας. Η κυβέρνηση έρχεται με αιμονική διάθεση και κάνει συντρίμμια τα επαγγελματικά δικαιώματα όλων των επιστημόνων, περνώντας από το παράθυρο επαγγελματικά δικαιώματα αμφιβόλου ποιότητας κολεγίων. Εμείς δεν λέμε ότι κάποιος ο οποίος μπορεί να σπουδάσει στο εξωτερικό και να σπουδάσει σε ένα πανεπιστήμιο ιδιωτικό ή ακόμα και στην Ελλάδα σε ένα ιδιωτικό πανεπιστήμιο δεν μπορεί να έχει επαγγελματικά δικαιώματα. Αλλά αυτά πρέπει να γίνουν με αξιοκρατία, με αξιολόγηση των ιδρυμάτων και αυτά να αναδείξουν τα προσόντα τους. Αυτό δεν γίνεται αυτή τη στιγμή και γι' αυτό ακριβώς το λόγο και σε αυτή την κατεύθυνση είμαστε απέναντι στις αιμονές οι οποίες έχει εκφράσει η Νέα Δημοκρατία διαρκώς όλο το τελευταίο χρονικό διάστημα. Αντί να αντιμετωπίσει τις ανισότητες, τις μεγαλώνει και τις κάνει αυστηρά οικονομικές. Οι πλούσιοι θα έχουν τη δυνατότητα να σπουδάζουν οπουδήποτε. Οι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν τη δυνατότητα να πάνε να σπουδάσουν σε ένα ιδιωτικό πανεπιστήμιο δεν θα μπορούν να πηγαίνουν να σπουδάσουν στα δημόσια πανεπιστήμια της χώρας μας. Ακούω αυτά που λέτε, αξιολογούνται από τον κόσμο. Πώς βλέπετε τη στήριξη της επιχειρηματικότητας σε αυτή τη φάση της πανδημίας από την κυβέρνηση? Κοιτάξτε, νομίζω ότι η επιστολή την οποία έστειλαν οι άνθρωποι της εστίασης από τη Θεσσαλονίκη στον κύριο Γεωργιάδη χθες, με την επιστολή τους η οποία λέει ότι ελάτε εδώ να παραλάβετε κλειστά καταστήματα των οποίων τα έξοδα τρέχουν απέναντι στην ειρωνία την οποία προσφέρει ο κύριος Γεωργιάδης, είναι ενδεικτική της κατάστασης που επικράτει. Κοιτάξτε, δεν είναι κανένας μας ο οποίος πιστεύει ότι θα μπορούσε μαγικά να αντιμετωπιστεί μια κατάσταση τόσο σοβαρή. Έτσι. Θα μπορούσαν όμως οι υπουργοί να βγαίνουν λιγότερο στις τηλεοράσεις, να δουλεύουν περισσότερο, να συναντάνε περισσότερο κανονικούς ανθρώπους που τα έξοδα τους τρέχουν. Διότι η πραγματικότητα λέει, κύριε Ντόκα, ότι όλα τα έξοδα τρέχουν, οι ασφαλιστικές φορές τρέχουν, το ρεύμα τρέχει, το νερό τρέχει σε κάθε επιχείρηση και αυτές είναι υποχρεώσεις που πρέπει να τις πληρώσουν κάποια στιγμή. Επομένως, έχει τη δυνατότητα η κυβέρνηση. Θυμίζω ότι από τα 10 δισεκατομμύρια ευρώ τα οποία έδωσε σε επιχειρήσεις το 2020, πάνω από τα μισά πήγαν σε ελάχιστες. Και η έρευνα της ΓΕΣΕΒΕ δείχνει ότι πολύ μεγάλο κομμάτι των επιχειρήσεων αυτών έχουν μηδενικά έσοδα. Άρα, χρειάζεται πραγματική ενίσχυση, λιγότερα λόγια και ενσυναίσθηση. Να καταλάβουν ότι μιλάμε για οικογένειες, μία στις τέσσερις εκ των οποίων ζουν με κάτω από 10.000 ευρώ το χρόνο, για εργαζόμενους που το 45% από αυτούς ο μισθός τους φτάνει για 19 από τις 30 μέρες του μήνα. Μάλιστα. Πάμε να δούμε πώς εξελίσσεται το πολιτικό σκηνικό. Εκτιμάτε ότι είναι ισχυρή η πιθανότητα εθνικών εκλογών εντός του 2021, το φθινόπωρο πιθανότατα? Τι εκτίμηση κάνατε στο κίνημα αλλαγής? Θεωρώ ότι το σενάριο αυτό είναι ανοιχτό. Είναι ένα σενάριο το οποίο καλλιεργείται και από την κυβέρνηση. Είναι ένα ζήτημα το οποίο θα το δούμε όταν έρθει η ώρα και θα κριθεί όποιος επιλέξει να πάει τη χώρα σε εκλογές υπό τόσο δύσκολες συνθήκες. Όμως, κύριε Ντόκα, μπροστά μας έχουμε πολύ δύσκολες καταστάσεις και θέλω να πω στους πολίτες που μας παρακολουθούν ότι πρέπει να λαμβάνουν τα μέτρα προστασίας και ταυτόχρονα να αντιληφθούν ότι στις δυσκολίες που έχουμε πρέπει να προστατεύει το κοινωνικό σύνολο, να προστατεύεται μεταξύ του ο κάθε πολίτης, μεταξύ τους οι πολίτες. Και το λέω διότι καθημερινά παρακολουθούμε λοιμοξιολόγους να ενημερώνουν τους πολίτες. Πολλές φορές οι λοιμοξιολόγοι χρησιμοποιούν και ακραίες εκφράσεις γιατί αντιμετωπίζουν τεράστιες δυσκολίες. Οφείλουμε όλοι να σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων. Οφείλουμε να προστατεύσουμε τις ζωές της δικές μας και των δικών μας ανθρώπων και οφείλει η κυβέρνηση να αναλάβει τις ευθύνες της. Διότι πριν από λίγο καιρό μας έλεγαν ότι δεν κολλάει στα σχολεία. Βλέπουμε τον κύριο Εξαδάκτυλο τώρα να λέει ότι κολλάει τελικά στα σχολεία. Πριν από λίγο καιρό μας έλεγαν ότι δεν κολλάει στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Αποδεικνύεται ότι κολλούσε στα μέσα μαζικής μεταφοράς και το κοινωνικό σύνολο έμεινε απροστάτευτο από μια κυβέρνηση που επέλεξε επικοινωνία απέναντι στην πολιτική.
Πάντως εσείς έχετε εσωκομματικές διαδικασίες, εσωκομματικές εκλογές στο φθινόπωρο, όπως είναι γνωστό. Κύριε Εκπρόσωπε, εκτιμάτε ότι η κούρσα για την Προεδρία στο κίνημα αλλαγής μπορεί να δημιουργήσει έντονες συγκρούσεις και σοβαρά προβλήματα στο κίνημα αλλαγής? Τι λέτε, γιατί κύριε, βλέπουμε και τον Ανδρέα Λοβέρδο, την απομακρυνσή του, βλέπουμε να ετοιμάζεται να κάνει προτάσεις για αλλαγές ο Λοβέρδος, να κάνει κάποιες κινήσεις τις επόμενες εβδομάδες. Τι λέτε εσείς, μπορεί να δημιουργηθούν πληγές και σοβαρά ζητήματα ομοιογένεια και συνοχής μέσα στο κίνημα αλλαγής με αυτή την κούρσα για την Προεδρία? Κύριε Ντόκα, θέλω να είμαι πολύ καθαρό στην απάντηση την οποία θα σας δώσω, διότι καταλαβαίνω ότι ενδιαφέρει πολύ κόσμο με βάση αυτό το οποίο βλέπουμε και τις τελευταίες ημέρες. Κοιτάξτε να δείτε, οι φιλοδοξίες είναι θεμητές, η παράταξή μας έχει μακρά ιστορία εσωτερικών αναμετρήσεων με ανοιχτούς όρους και διαδικασίες, από τις οποίες βγαίναμε πάντοτε πιο ισχυροί. Αυτές οι διαδικασίες, με βάση το καταστατικό, θα γίνουν σε περίπου ένα χρόνο από σήμερα. Και τα μεγάλα πλεονεκτήματα που έχει η παράταξή μας και τα οποία τα έχει κατοχυρώσει σε εκλογές και συνέδρια, που είναι η αυτονομία της και ο πρωταγωνιστικός ρόλος τον οποίο εμείς θέλουμε να ανακτήσουμε, πρέπει να είναι στόχος όλων των στελεχών. Επομένως, σε αυτή τη διαδικασία θα έρθει και η ώρα που θα συζητήσουμε τις πλατφόρμες των υποψηφίων και την ανάδειξη της ηγεσίας. Η διαδικασία αυτή καταστατικά προβλέπεται και η Φόφη Γεννηματά έχει εγγυηθεί και τη διαδικασία του 2015 και του 2017 ότι ξέρει να κάνει διαδικασίες. Επομένως, ψυχραιμία ως τότε. Θέλω όμως να επισημάνω. Έχει κινδύνους, αυτό ρωτώ όμως, κύριε εκπρόσωπε, έχει κινδύνους αυτή η κούρσα σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία και όπως διαμορφώνεται το πολιτικό σκηνικό? Πιστεύω και εκτιμώ, κύριε Ντόκα, ότι η κοινή συνείδηση όλων των στελεχών και όλων των ονομάτων που αναφέρατε, ότι η παράταξή μας πρέπει να ανεβάσει τα ποσοστά της, να ανεβάσει την αναφορά της στο κοινωνικό σύνολο, θα μας ενώσει σε μια διαδικασία η οποία είναι κοινός στόχος. Η παράταξή μας σήμερα κάνει την πιο αξιόπιστη αντιπολίτευση και πρέπει στις επόμενες εκλογές να γίνουμε αξιόπιστη, αξιωματική αντιπολίτευση, διότι το πρόγραμμά μας, η στόχευσή μας, η αντίληψή μας είναι αυτή την οποία έχει ανάγκη ο τόπος. Κύριε Χριστίδη, σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ και εγώ. Τώρα, κυρίες και κύριοι, ενίσχυση της πρωτοβάθμιας υγείας και των κέντρων υγείας ζητούν οι εργαζόμενοι στην δημόσια υγεία, αλλά και το εργατικό κέντρο Ιωαννίνων. Καλύτερη στελέχωση.